κάτι τέτοιο, γιατί πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει. Είναι πραγματικά πολύ ασάξιο πώς μετά από 3 χρόνια της Δημοτικής Αρχής έρχεται τώρα να μας παρουσιάσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο είναι πρώτον αισιόδοξο και δεύτερον δείχνει κάτι καινούριο. Είναι ουσιαστικά ιδέες και δράσεις που είχαν δημιουργηθεί και στα προηγούμενα χρόνια, απλά έχουν την επικαιροποίηση του νόμου του 2021. Αν είναι με αυτόν τον τρόπο να γίνει η διαχείριση των αδεσπότων, θα έπρεπε αυτό να έχει συμβεί από την πρώτη μέρα της Δημοτικής Αρχής Πάνωτα. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε και τα αποτελέσματα τα πληρώνει η κάτοικη του Δήμου Κοζάνης, μια πόλη που βρίθηκε από αδέσποτα, αλλά και τα δημοτικά διαμερίσματα, τα χωριά, όπου υπάρχει μια τρομερό πρόβλημα πλέον με τη διαχείρισή τους. Θεωρούμε φυσικά, εμείς θα το υπερψηφίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια κίνηση που πρέπει να γίνει. Άλλωστε, είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να υπάρχει αυτή τη στιγμή επιχειρησιακό σχέδιο σε κάθε Δήμο. Όμως, πέρα και από τις 9 δράσεις που βλέπουμε, που υπάρχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο, η μόνη καινούργια ίσως είναι η ένατη που μιλάει για συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία, έτσι ώστε να αναλάβουν αυτά αρμοδιότητες. Ένα είδος outsourcing ουσιαστικά, δηλαδή μετάθεση αρμοδιοτήτων σε εξωτερικούς συνεργάτες με τη μορφή φιλοζωικών σωματείων. Το πώς θα γίνει αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει και είναι λιγάκι θολό και ελπίζουμε να μην οδηγήσει σε περισσότερα προβλήματα από όσα προσπαθεί να λύσει. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε υπέρ της διαχείρισης των αδεσπότων με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε και η ευζωία των ζώων να προφυλαχθεί, αλλά φυσικά και το κοινωνικό σύνολο που αυτή τη στιγμή νιώθει να απειλείται.